να σας καλωσορίσουμε στην τέταρτη εκδήλωση αφιερωμένη στην ανατομία. Κλείνει ο κύκλος μιας σειράς εκδηλώσεων με στόχο την ανάδειξη των καινοτόμων προϊόντων στη Δυτική Μακεδονία. Ξεκινήσαμε από την Κοζάνη, Περβενά, Καστοριά και σήμερα η Φλόρινα. Όλα τα συμπεράσματα από τις επιμέρους εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν στην κεντρική εβδομάδα καινοτομίας που θα οργανώσουμε αρχές Φεβρουαρίου. Να πούμε ότι είναι μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε και στηρίζεται στην στήριξη της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συζητώντας με τον κύριο Κασταπίδη πολλές φορές που έχει τονίσει την αναγκαιότητα να αναδειχθεί το καινοτόμο προϊόν του επιχειρηματία. Και αυτό, όπως θα δείτε, έχουμε βάλει και το τίτλο «Επιχειρηματίας στο βήμα», γιατί αυτό γίνεται για πρώτη φορά. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώνεται ο κύκλος των επιμέρους εκδηλώσεων και θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια με την περιφέρεια, το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και την ομάδα ΡΙΣ να διοργανώσουμε την Ιδρυτική Εβδομάδα Καινοτομίας. Όμως ας προχωρήσουμε, επειδή έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόγραμμα σε εισηγήσεις, να ξεκινήσουμε αμέσως με τους χαιρετισμούς. Να πούμε ότι είναι μαζί μας ο βουλευτής μας, ο Δημήτρης Γιάννης, ο οποίος πάντα βρίσκεται κοντά στις προσπάθειές μας. Λοιπόν, να σας καλωσορίσουμε. Και να ξεκινήσουμε αμέσως. Είναι ο Δήμαρχος μας, ο κ. Γιαννάκης, ο οποίος και αυτός στήριξε το διήγορο των εκδηλώσεων. Από τον κ. Συμπόλοιπο, να ξεκινήσουμε όμως αμέσως τους χαιρετισμούς. Εκμέρους του πρίκανη μας, τον κ. Θεοδουλίδη, είναι ο αντιπρίκανης ο κ. Σιωδανής, τον οποίο παρακαλώ για το χαιρετισμό. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι και συναδέλφισες, φίλες και φίλοι, φοιτητές, ως οικοδεσπότης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και εκ μέρους του πρίτανη καθηγητή κυρίου Θεοδουλίδη, σας καλωσορίζουμε σε αυτή την πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση στις ημέρες καινοτομίας. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι τα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο είναι συνηθισμένα με την καινοτομία και προσπαθούν να προάγουν την καινοτομία, όποια μορφή και αν έχει αυτή. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, κάνει πάρα πολύ σημαντικές προσπάθειες. Μία εξ αυτών είναι και αυτή που εκδηλώνεται σε συνεργασία με τους άλλους φορείς χθες και σήμερα, τις εγκαταστάσεις της Γεωπονικής Σχολής. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι το μέλλον των Πανεπιστημίων διεθνώς σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό είναι συνυφασμένο με την πρόοδο, με το καινοτόμο προϊόν σε οποιονδήποτε τομέα, σε οποιαδήποτε έκφραση της ανθρώπινης δραστηριότητας. Είναι αρκετά επιδοφόρο και φαίνεται αυτό στο πρόγραμμα που έχετε στη διάθεσή σας ότι υπάρχει μία πληθώρα καινοτόμων δράσεων σε πάρα πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Όλες αυτές τις καινοτόμες δράσεις, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έρχεται και τις αγκαλιάζει, έτσι ώστε να τύχουν από την αρχή της καλύτερης δυνατής διάχυσης, ο κόσμος να ενημερωθεί και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και σε πανελλαδικό και σε διεθνές επίπεδο. Ευχής έργο είναι οι περισσότερες από αυτές τις καινοτόμες δράσεις να τύχουν ουσιαστικά και της ερευνητικής εκείνης επένδυσης, ώστε να είναι και διεθνώς αναγνωρίσιμες. Προς αυτές τις κατευθύνσεις να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας κινείται συστηματικά τουλάχιστον την τελευταία τριετία και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Συνεπώς, μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας την περίπτωση εκείνη κατά την οποία κρίνεται σκόπιμο το Πανεπιστήμιο να βγει μπροστά, να προωθήσει τις δράσεις αυτές, να τις καταστήσει σαφές σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς, έτσι ώστε η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας τελικά να καταστεί μια περιφέρεια που θα έχει βασική τη στόχευση την εξωστρέφεια, τη διεθνοποίηση και προφανώς την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων. Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στη σημερινή εκδήλωση. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ιωαννίδη. Θα προχωρήσω την προσδοκότητα της σχολής της Γεωργικής Σχολής, την κυρία Νόρφα Δήμα, για να συμβούν χαιρετισμό. Να πούμε επίσης
ευχαριστήσω ότι βρίσκονται μαζί μας από το Δήμο Φλόρινας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Χάρτης Μιχάλης, και για τη Δήμαρχη, ο κ. Σαφνιέρας, η κυρία Κουκούλη, και να είναι μαζί μας και η κυρία Ελένη Γερίκη, από το Δήμο στο Δήμο Αντέρα. Καλημέρα σας. Οι πολυχαιρετισμοί είναι λίγο κουραστικοί, πάντα στην αρχή, δεν είναι πολύ σύντομοι. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου, μια και η εκδήλωση γίνεται, η μέρα της κοινοτομίας γίνεται στο θέατρο της Γεωπονικής. Να σας καλωσορίσω, να ευχηθώ καλή επιτυχία, να συγχαρώ την περιφέρεια για αυτή την πρωτοβουλία και να πω και εγώ, όπως υπογράμμισε και ο κύριος Ιωαννίδης, ότι η κοινοτομία διατρέχει το όραμα, την αποστολή και η επιβίωση της κοινοτομίας για την ακρίβεια σε όλες τις εκφάνσεις. Είτε μιλούμε για καινοτομίες που έχουν σχέση με την έρευνα, με πρώτες ηλικίες καινοτομίες. Διατρέχει το όρομα και την αποστολή του Πανεπιστημίου μας. Και φυσικά, ακόμη περισσότερο, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα εμάς εδώ στην Γεωπονική Σχολή, δεδομένου ότι η γεωπονία είναι μια επιστήμη η οποία έχει άμεση σχέση με την παραγωγή και βεβαίως και όλη μας η δουλειά εδώ, και η εκπαιδευτική και η ερευνητική, στρέφεται στην καινοτομία. Με υπογραμμίζω εδώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλη σημασία η υιοθέτηση της καινοτομίας. Δηλαδή, ωραίες οι καινοτομίες, θα δούμε λίγο και τους παραγωγούς, να δούμε πώς θα τους πείσουμε, πώς θα ενδιαφερθούν, πώς θα την υιοθετήσουν, θα τις υιοθετήσουν, δεδομένου ότι τις αντιλαμβανόμαστε ως διαδικασίες και ως κάτι το οποίο θέλουμε να είναι και διατηρήσιμο στον χρόνο, όχι άπαξ. Δηλαδή, καινοτομίες οι οποίες θα συνεχίζονται στον χρόνο και θα βελτιώνουν φυσικά το ζητούμενο, που είναι πιο για την περιφέρειά μας, η βελτίωση της παραγωγικότητας, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτά είναι που θέλουμε, αυτά είναι που επιδιώκουμε στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο και η Γεωπονική είναι αρρωγός σε αυτή την κατεύθυνση. Σας συγχαίρω για αυτή την πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοσοφία στο πολύ πρόεδρο του Αμφιθέατρο. Να παρακαλέσω τον Δήμαρχο, τον κ. Γιαννάκη, για το χαιρετισμό. Καλημέρα σας. Επίσης προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, με στόχο την κινητοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων της περιοχής μας μέσα από την παρουσίαση πρωτότυπων ιδεών που πηγάζουν από την τεχνολογία και την έρευνα, με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση που είναι αφιερωμένη σε αυτή την καινοτομία. Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει και εξελίσσεται με ολοένα και μεγαλύτερη ταχύτητα, σε έναν κόσμο που αλλάζει την καθημερινότητά μας πολύ γρήγορα. Είναι βέβαιο πως επενδύοντας στη δύναμη της καινοτομίας, στην έρευνα και στην τεχνολογία, ο μετασχηματισμός του αναπτυξιακού μας μοντέλου, λόγω και ιδίως της απολιγνητοποίησης, θα μας προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες σε επίπεδο ανταγωνισμού. Η τεχνολογία είναι αυτή που αναδεικνύει την καινοτομία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με απότερο στόχο όλων των δράσεων, την ενίσχυση της οικονομίας, την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των δημοτών, μέσα από τη μετατροπή των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της επιστημονικής έρευνας σε υψηλής ποιότητας καινοτόμα προϊόντα. Είμαι πεπισμένος ότι η καινοτομία αποτελεί κλειδί για νέες επενδύσεις, για πρόοδο και πως η κινητήρια δύναμη των ευφυών επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική στην οικονομική ανάπτυξη του Δήμου μας και κυρίως στην βιώσιμη ανάπτυξη του. Παράλληλα, η ανάπτυξη ανεξηγημένων δομήσεων από νέες αναδυόμενες ομάδες και νεοφυείς επιχειρήσεις μπορεί να δημιουργήσει καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, κάτι το οποίο προσδοκούν δίκαια οι νέοι και οι νέες μας, που στα χρόνια της οικονομικής και της κοινωνικής κρίσης μετανάστευσαν λόγω έλλειψης εργασίας, αλλά κυρίως λόγω χαμηλών αποδοχών και προσδοκιών. Σήμερα γίνεται ένα ακόμα βήμα για τη Δυτική Μακεδονία της καινοτομίας, της δημιουργίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας. Η Δημοτική Αρχή στηρίζει δυναμικά την έρευνα και καινοτομία, ενθαρρύνει δημιουργικούς νέους και νέες επιστήμονες και ερευνητές, διεκδικεί άμεσα την ίδρυση ζώνης καινοτομίας στο Δήμο μας και την αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων. Πιστεύοντας ακράδαντα ότι η σημαντικότητα μιας περιοχής σημαδεύεται από τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν σε αυτήν, εύχομαι σε όλους
μια ενδιαφέρουσα και επωφελή ημέρα με νέες επαφές, νέες συνεργασίες και θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους εσάς για την παρουσία σας, αλλά κυρίως το αγαπητό Προεδρείο που με κάλεσαν για να χαιρετήσω. Να μην ξεχνάμε ότι οι καινοτομίες φέρνουν επενδύσεις και οι επενδύσεις φέρνουν περαιτέρω καινοτομίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή να περάσουμε στον κύριο Σωτήρη Βόζο, τον Περιφερειάρχη μας, ο οποίος μας έχει εξαφέσει τις ικανότητες, όσο είναι προσυγκριτιστής, και εγώ σας ρωτήσω εσάς. Να μιλήσω από εδώ. Καλημέρα. Θεωρούμε ότι η καινοτομία και αυτό που και στο τίτλο αποτελεί ένα εργαλείο για τη μετάβαση. Και ξέρουμε ότι η περιοχή μας είναι σε μετάβαση μετά από την γνωστή απολυκινητοποίηση. Πάνω σε αυτό εδώ το πλαίσιο, θα τα πει και καλύτερα και εκτενέστερα ο Περιφερειάρχης, θέλουμε να δώσουμε το ερέθισμα σε επιχειρηματίες, αλλά και σε απλούς πολίτες, πολύ δε περισσότερους σε σπουδαστές και φοιτητές, να λάβουν υπόψη τους ότι η περιφέρεια είναι κοντά στο να τους δώσει τη δυνατότητα κάποιες ιδέες τις οποίες έχουν και θεωρούν ότι μπορούν να εφαρμοστούν, να τις εφαρμόσουν. Γιατί η καινοτομία, όπως λέω, θέλει τόλμη να τολμήσουν, να πραγματοποιήσουν, να βάλουν σε εφαρμογή αυτές εδώ τις ιδέες. Πολλά επιτεύγματα έχουν δημιουργηθεί από απλές ιδέες, οι οποίες βρήκαν και τον δρόμο ώστε να υλοποιηθούν. Πολύ δε περισσότερο στην καινοτομία. Το αποτέλεσμα είναι πάντα θετικό. Γιατί ακόμα και αν φτάνεις κάπου που βλέπεις ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις, είναι και αυτό θετικό. Γιατί ξέρεις ότι και δείχνεις και στους άλλους ότι δεν πρέπει να ακολουθήσεις αυτόν τον δρόμο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο της Φλόρινας και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για τη συνεργασία που είχαμε στην υλοποίηση αυτών εδώ των δράσεων και να υπομνήσω ότι δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο χωρίς να έχουμε τη συνδρομή και της εταιρείας B&B αλλά και των λειτουργικών αγκλάδων. Ευχαριστώ και καλή επιτυχία. Βέβαια, τα συμπεράσματα τα οποία θα βγουν από εδώ, περισσότερες συζητήσεις αναφέρονται στο πρωτογενή τομέα και μάλιστα στη δική μας περιοχή, θα έχουν ένα επιστέγασμα στο Δήμο, στην κεντρική εκδήλωση, στην κεντρική εβδομάδα που θα γίνει το Φεβρουάριο στη Κοζάνη. Και μέχρι τότε έχουμε τη δυνατότητα εδώ από την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας να παρουσιάσουμε και κάποιες άλλες ιδέες, κάποιες άλλες εφαρμογές οι οποίες ήδη έχουν δημοσιοποιηθεί. Σας ευχαριστώ. Και να περάσουμε στον κύριο Βασίλη Άβα για τον Περιφερειακό Σύμβουλο για την κόρυφη έδωσμα. Καλημέρα και εμένα. Μιλώντας για την καινοτομία, θα πρέπει λίγο να ξεκαθαρίσουμε ότι η καινοτομία δεν είναι μόνο τρόπος. Η καινοτομία είναι οποιαδήποτε ενέργεια έρχεται να προσθέσει κάτι. Και πολύ δε περισσότερο όταν αυτό έχει να κάνει σε σχέση με την επιχειρηματικότητα. Μια απλή ιδέα η οποία θα μπορούσε να εξελίξει μια ολόκληρη ενέργεια στο τι θα μπορούσε να ακολουθήσει, το πώς θα μπορούσε να εξοικονομήσει πράγματα. Η γνώση είναι βασικό στοιχείο της καινοτομίας. Οπότε, συνδυάζοντας αυτά τα δύο, θα μπορούσαμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από το, όπως περιγράφηκε και νωρίτερα, από μια συνεχή εναλλαγή μεταξύ έρευνας, καινοτομίας, νέας έρευνας, νέας καινοτομίας και εξέλιξη. Πολλές βέβαια από τις καινοτομίες οι οποίες θα μπορούσαμε ίσως να δούμε είναι αυτά που κάνανε οι παλιοί και ξαφνικά τα ξαναανακαλύπτουμε. Η κυκλική οικονομία, παραδείγματος χάρη, η οποία είναι κάτι η οποία χρηματοδοτείται πολύ έντονα την τελευταία περίοδο και που θα συνεχίσει να χρηματοδοτείται, δεν είναι κάτι διαφορετικό από πράγματα τα οποία κάνανε οι παλιοί. Τα απαρνηθήκαμε ως κοινωνίες, ως άνθρωποι, ως επιχειρηματίες. Και ερχόμαστε τώρα να τα ξαναανακαλύψουμε. Ένας ολόκληρος κύκλος ενεργειών θα μπορούσαν να στηριχτούν πάνω σε τέτοιου είδους καινοτομίες.
Σήμερα κάποιες από αυτές το δούμε είναι τέτοιες ενέργειες, οι οποίες είναι τέτοιες δράσεις, οι οποίες θέλουμε να πιστεύουμε ότι απλά θα μπορέσουν να μας παρακινήσουν στο πώς θα μπορούσαμε κι εμείς να βρούμε τη δικιά μας καινοτόμα ιδέα και πώς τελικά με απλά πράγματα θα μπορέσουμε να την υλοποιήσουμε. Και θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε εύκολα πράγματα, γιατί υπάρχουν οι πόροι, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουμε, αλλά όσο περισσότερο έχουμε και εμείς οι ίδιοι μέσα μας την επιχειρηματικότητα, θα μπορούσαμε να επενδύσουμε τελικά πάνω σε αυτό για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ως μέλος, ως εκπρόσωπος της περιφέρειας που συνδέει την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την ίδια περιφέρεια, νομίζω ότι εδώ έχουμε βρει πραγματικά μέσα από τις ημέρες καινοτομίας το βήμα για να μπορέσουμε να δώσουμε και να προχωρήσουμε πάνω σε αυτήν εδώ τη συνεργασία της έρευνας με την επιχειρηματικότητα. Ο κύκλος που ενσωματώνεται, η καινοτομία, η οποία είναι ένας
έξυπνος τρόπος λειτουργίας σε μια κοινωνία ξεκινάει από την έρευνα σε χώρους όπου πραγματοποιείται και δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο, δεν είναι μόνο τα ελληνικά κέντρα, μπορεί να είναι και επιχειρήσεις, μπορεί να είναι και κοινωνικά σύνολα που κάνουν κοινωνική έρευνα και σε κάθε περίπτωση αυτή διατηρείται και στην ακαδημαϊκή και στην εφαρμοσμένη. Εμείς δίνουμε προτεραιότητα στην εφαρμοσμένη έρευνα για να μπορέσουμε να έχουμε αυτά αποτελέσματα που θα δώσουν προσωρινή αξία στον τόπο μας σε θέσεις εργασίας και σε εισόδημα, γιατί αυτά έχουμε ανάγκη τώρα, αυτή την περίοδο. Και ξεκινώντας λοιπόν από την έρευνα, προχωρά στην παραγωγή της γνώσης, όπου η γνώση είναι δύναμη και η γνώση είναι διαφορετικό πράγμα από την πληροφορία ή από την είδηση. Και στη συνέχεια αυτή η γνώση, εφόσον διαφοροποιεί και εξελίσσει μια κατάσταση, προκύπτει ως καινοτομία, σαν κάτι χειροπιαστό στην πράξη. Ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Όταν ενσωματώνεται στην αγορά, τότε αποκομίζει ωφέλη, οικονομικά ωφέλη. Επί των οποίων αυτοί που τα αποκομίζουν φορολογούνται από το κράτος και το κράτος έχει έσοδα για να ξαναχρηματοδοτήσει την έρευνα για την παραγωγή της γνώσης, της καινοτομίας, νέα προϊόντα. Τόσο ο κύκλος, ο ένας κύκλος, ο ενάρετος κύκλος της οικονομίας μας πρέπει να γίνει κατανοητός από όλους για να διακρίνει ο καθένας μας σε ποιο κομμάτι αυτής της διαδικασίας βρίσκεται και λειτουργεί και να ξέρει τι προηγήθηκε αλλά και τι έπεται. Ώστε όλοι συμμετέχοντας σε αυτή την λειτουργία με τον τρόπο μας να επιταχύνουμε αυτές τις εφαρμογές και να μπορέσουμε να ανεβάσουμε ρυθμούς που είναι επίσης ένα ακόμα ζητούμενο στην περιφέρειά μας, ώστε γρήγορα και έξυπνα να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και σε χώρο και σε χρόνο όπου έφερε την περιφέρειά μας δεν είναι χαμηλά σε κάποιους θετικούς δείκτες. Μέχρι πρότινος ήμασταν στην καινοτομία στο απόλυτο μηδέν. Δεν υπήρχε startup στη Δυτική Μακεδονία, η μόνη περιφέρεια που δεν υπήρχε startup. Αυτό λοιπόν είναι μια πρόκληση που οφείλουμε να απαντήσουμε όλοι θετικά. Είναι ένα μέγεθος το οποίο μετριέται ποσοτικά και ποιοτικά και ο καθένας μας μπορεί να αφήσει το στίγμα του από τη θέση την οποία υπηρετεί και λειτουργεί μέσα στον τόπο μας. Πολύ δε περισσότερο εδώ στο ναό της γνώσης, της γεωπονικής επιστήμης και γενικότερα στο πανεπιστήμιο μας. Οφείλουμε να ενισχύσουμε αυτές τις δράσεις και προς αυτή την κατεύθυνση, τουλάχιστον ως περιφέρεια, έχουμε εξασφαλίσει αρκετά χρήματα. Θα έχουμε δυνατότητα να ακούσουμε και στο πρώτο μέρος των εισηγήσεων τις δυνατότητες χρηματοδότησης τέτοιου είδους δραστηριοτήτων. Αλλά επίσης υπάρχουν τεράστια κονδύλια σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Λειτουργούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπου η κυριολεκτικά Ευρώπη ανοίγει κρουνούς για τη χρηματοδότηση τέτοιων δράσεων στην καινοτομία, που ειδικά στον αγροτικό τομέα είναι ένας βασικός πυλώνας ανάπτυξης στη νέα κοινή αγροτική πολιτική μαζί με την ποικιλότητα και τη διάσωση της ποικιλομορφίας, καθώς επίσης τεράστια κονδύλια ανοίγονται και στον τομέα της ενέργειας και ειδικότερα στις πράσινες ενεργειακές τεχνολογίες και δίδυ του υδρογόνου. Σε πρόσφατο ταξίδι μου στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, είχαμε αυτή την ενημέρωση εκ των έσω και επίκαιται τεράστια κονδύλια και οφείλουμε να είμαστε παρόντες και ως χώρα αλλά και ως περιφέρεια. Μια άλλη διάσταση που μπορούμε να την θίξουμε και έχει ενδιαφέρον εδώ το Προεδρείο να το ενσωματώσουμε και στην εβδομάδα της καινοτομίας είναι και το θέμα της ηθικής διάστασης της καινοτομίας. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε σε επιστημονικό επίπεδο χωρίς όρια. Και όταν μιλάμε για καινούργιες ανακαλύψεις και καινούργιες καταστάσεις, δεν μπορούμε να αφήσουμε χωρίς κάποιους περιορισμούς που αφορούν την ίδια τη ζωή. Ηθικούς περιορισμούς που ορίζει η λειτουργία μέσα στην κοινωνία. Παραδείγματος χάρη, θα λέγει κανείς, η έρευνα που γίνεται στο γενετικό υλικό, στο DNA, που μπορεί να δώσει μεταλλαγμένα προϊόντα. Ποιο είναι το κόστος-όφελος προκειμένου. Προσωπικά εκφράζω την άποψη ότι εδώ πάνω δεν συζητάμε. Δεν μπορούμε να θίξουμε κάποια κεφαλαίωδη ζητήματα για την ίδια τη ζωή. Χάρη της επιστημονικής έρευνας και της προσέγγισης που μπορεί να κάνει ένας επιστήμονας με γνώσεις και δυνατότητες που διαθέτει σήμερα η ανθρωπότητα. Επομένως και αυτό είναι μια διάσταση που οφείλει να μας απασχολήσει και οφείλουμε και εμείς από την πλευρά μας να δώσουμε ένα περιεχόμενο και το πλαίσιο που θέλουμε για την ίδια μας τη ζωή. Όπως παραδείγματος χάρη οι εξελίξεις στην τεχνολογία και στην ενέργεια, θέλουμε τις πράσινες ενεργειακές τεχνολογίες
να προκλίνονται και να είναι μια αναγκαιότητα για την σωτηρία του πλανήτη. Εμείς όμως εδώ θυγόμαστε. Η ηθική διάσταση αυτής της προσέγγισης έχει να κάνει ότι δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας και να γνωρίσουμε τις εξελίξεις που έρχονται, αφού προηγουμένως τα προηγούμενα χρόνια θα πρέπει να είχαμε φροντίσει για αυτή την ομαλότερη μετάβαση. Όμως η επιστήμη, η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα, όπως είπαμε, έξυπνο και γρήγορο τρόπο να καλύψουμε και αυτό το χαμένο έδαφος και να προλάβουμε τις εξελίξεις όπως και έχει γίνει. Έχει γίνει σε έναν βαθμό που μας δίνει τη δυνατότητα ως περιφέρεια να είμαστε πρωταγωνιστής σε θέματα ενεργειακών εξελίξεων, πράσινων ενεργειακών εξελίξεων, όπου στα θέματα ειδικά του πράσινου δρόμου είναι η Δυτική Μακεδονία η περιφέρεια που θα φιλοξενήσει τη μεγαλύτερη επένδυση στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή, στο πράσινο υδρογόνο, προπονούμε 780 εκατομμύρια ευρώ σε θέματα εξοπλισμού παραγωγικής διαδικασίας πράσινου υδρογόνου και γύρω θα χτιστεί μια περιφερειακή οικονομία που θα είναι μεγέθους μεγαλύτερη από αυτή την οικονομία που χτίστηκε γύρω από τη ΔΕΗ τα προηγούμενα 40-50 χρόνια. Άρα, να λοιπόν, ένας έξοδος τρόπος λειτουργίας που μπορεί να μας δώσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια κρίσιμη περίοδο. Σε μια κρίσιμη στιγμή, αυτές οι ευκαιρίες που μας δίνει η επιστήμη, η επιστημονική γνώση, μπορούν να είναι το αντικείμενο της καθημερινής μας συζήτησης για να δώσουμε έτσι μεγαλύτερη έμφαση ως κοινωνία και να διακριθούμε ως Δυτική Μακεδονία και να λέμε ότι κάθε χρόνο, και αυτό θέλουμε, στο ετήσιο συνέδριο για την καινοτομία, την εβδομάδα καινοτομία στη Δυτική Μακεδονία, θα αποτελεί ένα πόλο έλξης, ένα γεγονός που θα προσελκύει επισκέπτες από όλη την Ευρώπη για να δούμε τις εξελίξεις που εμείς επιλέγουμε να παρουσιάζουμε. Και θα είναι ευχής έργο εδώ τα ιδρύματα τα δικά μας εδώ και οι μονάδες που θα ασχοληθούν με την καινοτομία να έχουν να παρουσιάσουν πρωτογενή υλικό μέσα από τη δικιά τους έρευνα, τις δικές τους καινοτομίες και να τις ενσωματώνουμε στην οικονομία μας και να προσελκύουμε και άλλους κόδους, ανθρωπίνους και οικονομικούς. Χθες, παραδείγματος χάρη, και κλείνω με αυτό, πρώτη μέρα της διημερίδας καινοτομίας στην Φλόρινα, είχαμε εκπληκτικά αποτελέσματα. Όσοι ήσασταν παρούσες ή παρόντες, θα διαπιστώσατε ότι είχαμε 8 ομάδες Dream Team. 8 ομάδες φοιτητών από πανεπιστήμια όλες τις χώρες και από το δικό μας, που παρουσίασαν εκπληκτικά επιτεύγματα σε έναν τομέα που δεν διακρίνεται η Ελλάδα, και όμως βραβεύτηκαν με πρώτα βραβεία, με χρυσά μετάλλια οι ομάδες μας. Σε διεθνείς διαγωνισμούς για θέματα τεχνολογίας μονοθέσεων αγωνιστικών αυτοκινήτων. Προσωπικά ξεπλάγιν θετικότατα και δεσμευτήκαμε απέναντι στα παιδιά και ζητήσαμε να μας κατέθεσουν την πρότασή τους για να καθιερώσουμε αυτό το γεγονός και να γίνεται ένας διεθνής διαγωνισμός εδώ στη Δυτική Μακεδονία σε αυτό το αντικείμενο, γιατί το επέβαλαν τα ίδια τα παιδιά με τη δουλειά τους. Χωρίς την βοήθεια κανενός παρά μόνο επιχειρήσεων. Από την αγορά. Αυτό λοιπόν θέλουμε να αποτελέσει ένα κέντρο εδώ στη Φλόρινα, γιατί έχουμε μια τέτοια επιχείρηση εδώ, την BNP Promotions, του κ. Τυριακή, η οποία χρηματοδότησε και ενίσχυσε αυτές τις προσπάθειες των παιδιών όλων. Είχαμε αυτές τις προχές σε παγκόσμιο επίπεδο, που όταν θα μεταφραστεί σε τελικό προϊόν που θα ενσωματωθεί στην παραγωγική διαδικασία, μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε και επενδύσει εδώ αυτοκινητοβιομηχανιών. Αυτό είπαμε από την αρχή, ότι θέλουμε δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και παραγωγή νέου πλούτου με έναν έξιμο τρόπο. Εύχομαι λοιπόν ότι και σήμερα θα ακούσουμε τέτοιες έτσι ευχάριστες ειδήσεις και καινοτόμες προτάσεις, οι οποίες άμεσα μας υποχρεώνουν να τις ενσωματώσουμε στο σχεδιασμό μας και να τις προχωρήσουμε με έναν πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό τρόπο προς όφελος όλων. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε και τη δεύτερη μέρα της καινοτομίας και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες της δεύτερης μέρας της καινοτομίας στην Φλόρινα. Να ευχαριστήσουμε επίσης με και την αναφορά του τον κύριο Τυριακή, ο οποίος πραγματικά στήριξε την χθεσινή ημέρα που ήταν όχι απλά επιτυχημένη, ήταν και συγκεκριμένη η παρουσία των παιδιών. Να πούμε μαζί μας είναι και ο κύριος Ντάβος Νίκος, ο οποίος προσωπείται μια ιδιαίτερη παρουσία στην χώρα της κοινωνίας και της ενέργειας, που τους ευχαριστούμε. Και στο σημείο αυτό πλέον είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στις παρουσιάσεις των ενημέρωσεων αντίτων.